Θα ακουδήσεις κι εσύ. Μάλλον πρέπει να ανέβουμε επίπεδο εμείς για να πιάσουμε τη σκέψη για την αθότητα και την αγνότητα των μωρών. Πολύ ωραία. Γιατί ειλικρινά καμιά φορά μας λένε κάποια πράγματα και... Έχει μιλήσει η Μελίνα. Έχει μιλήσει. Στέλνα μου μιλά παραπάνω από μένα. Σοβαρολογείς. Ναι. Είναι, αλλά να σου πω κάτι με μια μάνα που βρουν τρουτρουτρουτρου όλη μέρα. Ακριβώς. Όλη μέρα ακούει το μωρό, λένε ότι τα μωρά ακούνε από την κοιλιά. Όλη μέρα να μιλάω από πόσο το μωρό. Σωστά. Και θέλεις, αυτό, μπορεί να σου πει κάτι το μωρό που να πεις πώς το σκέφτηκε ή πώς σκέφτεται. Ναι, λες τα μωρά. Ειλικρινά μπορούν να αντιληφθούν τα πάντα. Περισσότερα από αυτά που τους λέμε, περισσότερα από αυτά που υποψιαζόμαστε ότι καταλαβαίνουν. Οπότε λέω πρέπει να ανέβουμε εμείς επίπεδο για να πιάσουμε την αγνότητα, την αγνότητα τους, τα πάντα. Λοιπόν, σαν ζευγαρί, εσείς έχετε περάσει ποτέ αυτό μου λένε όλοι, την κρίση στο γάμο σας, στη σχέση σας, να φτάσετε σε ένα σημείο που να είστε σε φάση είτε τα βρίσκουμε και συνεχίζουμε, είτε γεια σας, χωρίζουμε. Όχι. Σε τόσο δύσκολα, όχι, να σου πω, δεν είναι θέμα του το αντιλαμβάνεσαι ότι προχωράς.